Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι είπε ψέματα στη Βασίλισσα Ελισάβετ για τους λόγους που αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για 5 εβδομάδες μετά την απόφαση ενός δικαστηρίου που έκρινε ότι η απόφαση αυτή ήταν παράνομη. Επίσημα είπε στη Βασίλισσα πως έκλεισε τη Βουλή ώστε η κυβέρνηση να έχει χρόνο για να παρουσιάσει το νομοθετικό της πρόγραμμα. Απολύτως όχι. Πράγματι, όπως λέω, το δικαστήριο στην Αγγλία σαφώς συμφωνεί μαζί μας, αλλά το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει. Χρειαζόμαστε την ομιλία της Βασίλισσας. Χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Ο Μπόρις Τζόνσον επιχείρησε ακόμα να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις ενός Brexit χωρίς συμφωνία, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν στα επίσημα έγγραφα που αναγκάστηκε να δημοσιεύσει η κυβέρνησή του μετά από πιέσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Τα λιμάνια θα είναι έτοιμα και οι αγροτικές κοινότητες θα είναι έτοιμες και όλες οι βιομηχανίες που έχουν σημαντικό ρόλο θα είναι έτοιμες για ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Και αυτό είναι μόνο οι λογικές προετοιμασίες, το χειρότερο δυνατό σενάριο που θα περίμενε κανείς από κάθε κυβέρνηση να κάνει. Η δημοσίευση του κυβερνητικού σεναρίου για ένα Brexit χωρίς συμφωνία οδήγησε τους εργατικούς και άλλα αντιπολιτευόμενα κόμματα να ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό να ξανακαλέσει το Κοινοβούλιο, η λειτουργία του οποίου έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου.